παπούτσια. Στην πορεία όμως όλο αυτό και όλο αυτό οφείλεται στον κόσμο. Έχει αλλάξει και τα πράγματα που κάνει πλέον εκεί την αποστολή θεωρώ ότι έχουν περάσει σε άλλο επίπεδο. Για μένα ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που γίνεται αυτή τη στιγμή αφορά τις αθλητικές δραστηριότητες. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλοί σύλλογοι στο Ηράκλειο που ασχολούνται με ποδόσφαιρο, με μπάσκετ, με βόλεϊ, με μπαλέτο, με κολύμβηση που μας έχουν προσφέρει δωρεάν θέσεις ανάλογα το τι ελεύθερο έχει ο καθένας για να τις δώσουμε σε αυτές τις οικογένειες. Μάλιστα. Και αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 100 παιδιά στις δραστηριότητες. Είναι πολύ σπουδαίο για ένα γονιό που δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να δώσει 400 ευρώ το χρόνο για να πάει το παιδί του στο ποδόσφαιρο ή κάπου αλλού. Είναι πολύ σημαντικό και για το γονιό αλλά και κυρίως για το παιδί. Θέλω να σου πω ότι πριν από λίγο χτύπησε το τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο της Crete TV. Ήταν μια κυρία, έκλαιγε και είπε ότι νιώθω πολύ υπερήφανη για τον Δημήτρη. Είμαι η νονά του, κυρία Ουρανία Μαυρομάτη. Κι εγώ είμαι υπερήφανος για την νονά μου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό οι δικοί σου άνθρωποι να αντιλαμβάνονται αυτό που έχεις καταφέρει και είναι και πάρα πολύ σημαντικό να το αντιλαμβάνονται και άνθρωποι που δεν γνώριζες μέχρι χθες. Σίγουρα, θεωρώ, εγώ τι πιστεύω, ότι είχα αυτήν την ιδέα, έμπνευσα αυτούς εδώ τους ανθρώπους που είναι εδώ γύρω μας και τους υπόλοιπους που στελεχώνουν την Κίτρινη Αποστολή και όλοι μαζί θεωρώ ότι εμπνεύσαμε τον κόσμο του Ηρακλείου. Θεωρώ ότι ο κόσμος του Ηρακλείου έχει υψηλό το αίσθημα της αλληλεγγύης. Ξέρει ακριβώς ποιοι είμαστε εμείς, ξέρει ότι αυτό που θα δώσει θα πάει εκεί που πρέπει. Είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε όλα αυτά τα χρόνια δείξει μια αξιοπιστία και ότι αυτό που λέμε θα το κάνουμε. Θεωρώ ότι όλο αυτό που έχει γίνει δεν έχει γίνει τυχαία, έχει γίνει μέσα από πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Θα μιλήσω για μένα προσωπικά. Τον τελευταίο καιρό έχω πιεστεί πάρα πολύ. Και με τη δουλειά και με την οικογένεια. Αλλά αυτό το πράγμα είναι κάτι που με ξεκουράζει, μου δίνει δύναμη. Και είναι και αυτό που είπε προηγουμένως η Ειρήνη, όταν βλέπεις τον άνθρωπο όχι να σου πει ευχαριστώ, να σε κοιτάξει με το νόημα, με την ψυχή του, ας πούμε, χωρίς να σου το πει, είναι, θεωρώ, η καλύτερη ανταμοιβή για μας. Κάνετε όμως, Ροδάνθη, και κάποιες δραστηριότητες καλλιτεχνικές, σωστά? Κάνετε κάποιες εκδηλώσεις, έχετε κάνει κάποιες συναυλίες, ρωτάω. Κάνουμε συναυλίες. Κάτι είχατε κάνει στην Πύλη Βιθλέμ? Είχαμε κάνει. Τι ακριβώς είχατε κάνει στην Πύλη Βιθλέμ? 3 χρόνια κάνουμε. Ο κύριος Φασουλάς κάνει μια συναυλία, τα οποία δεν διεπαίνει χρήματα. Απλώς ζητάει σαν εισιτήριο να κρατάει κάποιος τρόφιμα μακρές διαρκείας, που αυτά όλα πάνε στην Κίτρινη Αποστολή. Έχουν γίνει με χορό επίσης το ίδιο. Γενικά ο κόσμος προσφέρει με αυτόν τον τρόπο ό,τι μπορεί ο καθένας. Μάλιστα. Άλλος διθέτει τη φωνή του και το κάνει με αυτό το πράγμα. Πάμε λοιπόν να δούμε κάτι που σας ενδιαφέρει. Thank you.
Λοιπόν, ο κύριος Φασουλάς, ένας καλλιτέχνης που εδώ τα παιδιά μου λένε ότι είναι πάντα δίπλα τους και τελικά αυτός είναι ο εθελοντισμός. Άνθρωποι από το δικό τους μετερίζει ο καθένας, ενώνουν δυνάμεις και όπως μπορούν, βοηθούν. Είναι συγκλονιστικά τα μηνύματα που έρχονται, όχι μόνο σε μένα, αλλά και τα μηνύματα που έρχονται στις κυρίες και στους κυρίους που είναι εδώ, που είναι ένα μήνυμα που λέει απλά ευχαριστώ, είστε η οικογένειά μου. Ροδάνθη, είστε τελικά μια τεράστια οικογένεια και δεν αναφέρομαι στους γεννήτωρές σου, αναφέρομαι στην οικογένεια της Κίτρινης Αποστολής που πλέον έχει γίνει μια τεράστια οικογένεια. Μα νιώθουμε έτσι. Νιώθουμε ότι είμαστε μια οικογένεια. Νιώθουμε με τους ανθρώπους που βοηθάμε σαν οικογένεια. Mm-hmm. Μοιραζόμαστε πράγματα, ανησυχίες, χαρές, λύπες, όλα. Ό,τι κάνει μια οικογένεια. Mm-hmm. Και αυτό μας δένει πραγματικά πάρα πολύ. Βέτα, αν σου ζητούσε κάποιος για κάποιο λόγο να φύγεις από την Κίτρινη Αποστολή, κάνεις ένα κομμάτι της ζωής σου? Δεν θα ήθελα να φύγω. Δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να ήταν ένας πάρα πάρα πολύ σοβαρός λόγος που δεν μπορώ να σκεφτώ πάνω από το κομμάτι της υγείας κάτι, mm-hmm. Για να πω ότι θα φύγω. Κύριε Κώστα, ως ο μεγαλύτερος της παρέας, σας κάνει εντύπωση αυτό το βλέμμα των νεότερων παιδιών που θα μπορούσαν, ας πούμε, στον ελεύθερό τους χρόνο, να είναι σε μια καφετέρια να πίνουν τον καφέ τους ή σε ένα μπαρ το βράδυ να πίνουν το ποτό τους ή να κάνουν άλλα πράγματα και αντί να μπαίνουν στη διαδικασία αυτής της καθημερινότητας, να έρχονται εκεί και να γίνονται ένα με όλους εσάς, ως πατέρας. Ναι. Σας κάνει εντύπωση όλο αυτό? Ξεκινάει βασικά να πούμε από εμένα που δεν θέλω να σπαταλώ τον χρόνο μου άδικα. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν γίνεται άδικο το να πας σε καμιά καφετέρια, ας πούμε, ή το ένα ή το άλλο, έτσι. Λοιπόν, αλλά το να βοηθήσεις τον κόσμο, όταν βλέπεις πραγματικά τον πόνο μες στον κόσμο, αυτό είναι ικανοποίηση για σένα, εμένα προσωπικά. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν θέλω να βλέπω παιδιά, δεν θέλω να βλέπω ανθρώπους να στενακωρείται για τον ΑΒ λόγο. Σας είπα και προηγούμενος ότι είναι έμφυτο. Το πιστεύω. Οπότε οι ώρες μου καλύτερα είναι να τις σπαταλώ εκεί που πρέπει να τις σπαταλήσω. Τι είναι αυτό που μπορεί να συγκινήσει τον κύριο Κώστα, ποιες είναι οι στιγμές έτσι που, έχοντας και την εμπειρία μιας λίγο μεγαλύτερης ηλικίας, σας έκανε εντύπωση, σας συγκίνησε, μπορεί και να σας στενοχώρησε? Για στενοχώρια από μεγαλύτερης ηλικίας. Πολλές φορές τυχαίνει αυτό το πράγμα, αλλά νομίζω πως η αγάπη για τον συνάνθρωπό σου το σκεπάζει, το καλύπτει, το ξεχνάς, το αφήνεις στην άκρη, δεν το εισπράττεις. Γιατί το να σου δώσει κάποιος κάποιο δώρο και το πάρεις, mm-hmm. το δώρο αυτό είναι πλέον δικό σου. Όταν όμως δεν το πάρεις το δώρο που σου δίνει ο άλλος, παραμείνεις σε αυτόν. Που σημαίνει ότι εγώ θα εισπράξω για τον εαυτό μου το καλό. Όταν άλλος θέλει να μου δώσει στεναχώρια, απλώς δεν το εισπράττω. Λέω, κράτησε το δικό σου. Δικό σου είναι το δώρο αυτό. Μάλιστα. Όση ώρα μιλάτε, οι τηλεθεατές μας έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν στο κάτω μέρος της οθόνης τους τρόπους επικοινωνίας. Είναι η Κίτρινη Αποστολή στο Facebook, η Κίτρινη Αποστολή στο Instagram και βεβαίως το email της Κίτρινης Αποστολής. Με αυτούς τους τρόπους μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία. Εμείς θα κάνουμε όμως ένα κάλεσμα και προτού πάω στα κορίτσια απέναντι. Δημήτρη, είναι αλήθεια ότι ενώ όλοι εσείς βοηθάτε
εκατοντάδες οικογένειες. Είστε σε ένα χώρο που δεν έχετε ρεύμα. Αλήθεια. Δηλαδή μου κάνει φοβερή εντύπωση. Έχετε 30.000 μέλη στο Facebook, είστε πολλοί, και ενώ έχετε κάνει κάποιες προσπάθειες μέσα από τους επίσημους φορείς, δεν έχετε καταφέρει ακόμα να αποκτήσετε μία σύνδεση τηλεφώνου και την ίδια στιγμή ηλεκτρικό ρεύμα για να μπορείτε να εργάζεστε και τη νύχτα και να μην πηγαίνετε με μπουφάν, σκούφους και γάμπια να δουλέψετε τις νύχτες που κάνει πολύ κρύο. Καταρχήν πρέπει να ξεκινήσουμε, θεωρώ, από το πιο σημαντικό και μας δίνεται μια καλή ευκαιρία να το πούμε τώρα, να ευχαριστήσουμε δημόσια τον άνθρωπο που μας έχει δώσει, μας έχει παραχωρήσει αυτό το χώρο δωρεάν. Mm-hmm. Γιατί μιλάμε ότι είναι μια από τις, αν όχι η μεγαλύτερη προσφορά που μας έχουν κάνει. Ένας άνθρωπος μας δώσει ένα χτίριο 300 τετραγωνικά ένας σε ένα κεντρικό. Ένα που έχει ένα χώρο ακριβώς, και στον μας τον έχει παραχωρήσει δωρεάν. Εξαιρετικό. Είναι, θεωρώ, ότι η μεγαλύτερη προσφορά που έχουμε δεχτεί. Mm-hmm. Είναι, μπορώ να πω το όνομα της, είναι η κυρία Φιωλάκη Μαρία. Mm-hmm. Θεωρώ ότι ό,τι καλύτερο. Τώρα, για όσο αφορά το ρεύμα, το να πληρώνεις ρεύμα σε ένα οίκημα 300 τετραγωνικά, είναι κάτι που εμείς δεν μπορούμε να το αντέξουμε, γιατί και για ένα άλλο λόγο ακόμα, ότι εμείς δεν χρησιμοποιούμε χρήματα, που σημαίνει ότι δεν έχουμε ταμείο. Mm-hmm. Δεν έχουμε ταμείο. Που σημαίνει ότι το λογαριασμό ποιος θα τον πληρώνει. Τώρα έχουμε κάνει κάποιες ενέργειες, δεν έχουν ευοδοθεί ακόμα. Πιστεύω ότι εγώ, θα λοιπόν, γίνει θα κάνω και αυτό. Μια έκκληση, εφόσον είναι εφικτό, επειδή η κίτρινη αποστολή δίνει βοήθεια, να πω και μια φορά η κίτρινη αποστολή ζητάει βοήθεια. Και ποια βοήθεια? Το αυτονόητο. Ηλεκτρικό ρεύμα για να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να εργάζονται και τη νύχτα. Μέσα από αυτούς τους τρόπους επικοινωνίας μπορείτε να έρθετε σε επαφή, εφόσον θέλετε να βοηθήσετε, αλλά και εδώ στο 2810-38000 στο τηλεφωνικό κέντρο της Crete TV, ο Ρεχμής, η ομάδα μας στη σελίδα μας στο Facebook, αλλά και στο προσωπικό μου email, dascalakis@cretetv.gr, σας δίνουμε πολλές εναλλακτικές για να βοηθήσουμε όλοι μαζί όσο μπορούμε την κίτρινη αποστολή. Ναι, Δημήτρη. Θεωρώ ότι και η περιφέρεια και ο Δήμος μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό το κομμάτι. Μάλιστα. Απλά. Δεν έχω να πολύ πω απλά, κάτι άλλο. Ναι. Μακάρι αύριο ή τις επόμενες ημέρες να με πάρεις τηλέφωνο για να μου πεις ότι βρέθηκε λύση φωταγωγή όσον αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα. Και εμείς αρχίζουμε να κάνουμε τη φωταγωγή. Δέσποινα, αυτά τα δυνατά ευχαριστώ, και εγώ επιμένω στο ευχαριστώ, είναι το όπλο για να συνεχίσετε. Πώς μπορεί κάποιος να γίνει μέλος στην Κίτρινη Αποστολή? Πώς μπορεί κάποιος, ας πούμε, να έρθει, πέρα από τους τρόπους επικοινωνίας, και να ενταχθεί σε αυτή την προσπάθεια? Εύκολο, μόνο θέληση να υπάρχει, νομίζω. Mm-hmm. Άρα, μεταφέρει τα στοιχεία του και εσείς επικοινωνείτε μαζί του, ή έρθει και σας βρίσκει μπορεί, σε ένα συγκεκριμένο χώρο? Με όποιο τρόπο θέλει. Μπορεί να έρθει να μας βρει, μπορεί να μας πάρει μέσω τηλεφώνου, τις διευθύνσεις που δώσατε εσείς μόλις. Mm-hmm. Εσύ προσωπικά, ως Δέσποινα, τι έχεις κερδίσει από την Κίτρινη Αποστολή? Δεν ξέρω αν θα πω μεγάλες κουβέντες, αλλά νομίζω ότι μέσα από την Κίτρινη Αποστολή γίνεσαι καλύτερος άνθρωπος. Μόνο αυτό έχω να πω. Ειρήνη, τι είναι αυτό που έχεις κερδίσει εσύ πέρα από δυνατούς φίλους και τη δύναμη της προσφοράς? Είναι, ας πούμε, και άνθρωποι που θα μπορούσαν να σταθούν σε ένα προσωπικό σου πρόβλημα που μπορεί να αφορά οτιδήποτε? Αρχικά κερδίζεις όλους τους ανθρώπους που βοηθάς. Mm-hmm. Τη στήριξή τους στα πάντα, όπως και τη στήριξη τη δική μας εκείνους. Κερδίζεις πολλά πράγματα. Ο καθένας το βλέπει με διαφορετική οπτική γωνία. Mm-hmm. Και... αυτή η άνθρωπη... ναι, βεβαίως. Πέρα από όλο αυτό, είναι και η ομάδα. Είναι αυτή η τεράστια αγκαλιά των παιδιών. Ναι. Πέρα από το θελοντικό κομμάτι, είναι και το θέμα ανθρωπιάς. Και για τον Δημήτρη και για τη Ροδάνθη, τον κύριο Κώστα, τη Βέντα, την Ειρήνη. Είναι που και το προσωπικό, δεν, εκεί μέσα δεν είναι πια προσωπικό. Είναι ομαδικό. Είστε μια παρέα, είστε φίλοι, είστε οικογένεια, που απλά έχετε έναν ουσιαστικό στόχο, τη βοήθεια. Ροδάνθη, θέλω λίγο να μου πεις πώς γίνεται ο καταμερισμός των ομάδων μέσα στην Κίτρινη Αποστολή. Βασικά, τα κορίτσια αποφασίζουν τι θα τρέχουν πάλι τα δάκρυά σου, Ροδάνθη, και εγώ θα σταθώ λίγο σε αυτό. Ενώ δεν μπορείς να δεχτείς αυτή την ανέχεια που βλέπεις στον κόσμο. Γιατί βλέπουμε
πραγματικά μία ευσυγκίνητη γυναίκα, εγώ το χαίρομαι. Εμένα πάντοτε πιστεύω ότι η τηλεόραση πρέπει να μεταφέρει την αλήθεια. Και εσύ αυτή τη στιγμή, μέσα από τα δακρυσμένα σου μάτια, μεταφέρεις μία ουσιαστική αλήθεια. Είναι δάκρυα χαράς ή θα το πω αλλιώς, είναι δάκρυα χαρμολύπης. Από τη μια είμαστε πολλοί που βοηθάμε, αλλά και πολλοί αυτοί που απαιτούν βοήθεια. Τώρα έχω δακρύσει γιατί με τα κορίτσια, με όλη εδώ την ομάδα, έχω μοιραστεί πέρα από την κίτρινη αποστολή πολύ έντονες στιγμές και προσωπικές και της ομάδας. Αυτό όμως που αντιμετωπίζουμε είναι την κάθε περίπτωση τελείως διαφορετικά. Είναι αυτό που είπες, ότι φτάνουμε κάπου που λέμε πώς θα βοηθήσουμε αυτή την οικογένεια. Και εκεί που ξέρουμε ότι μπαίνουμε συναισθηματικά φορτισμένοι είμαστε, απ' την άλλη όμως πρέπει να είμαστε και δίκοπο μαχαίρι. Είναι ο πιο δύσκολος ρόλος για μένα αυτός, δυστυχώς. Και ξέρω ότι πολλές φορές, αν ήταν μόνο η Ροδούλα σαν Ροδούλα, θα βοηθούσε. Αλλά επειδή εκπροσωπώ μία ομάδα, πρέπει να είμαι τελείως διαφορετική. Τι είναι για σένα αυτοί οι άνθρωποι, Ροδάνθη? Το έχω πει και τελευταία το είπα στο Face δημόσια, εχθές μάλιστα, ότι είναι οικογένεια πραγματικά όμως. Νομίζω ότι δεν θα μπορούσα χωρίς την Κίτρινη Αποστολή, δεν θα μπορούσα χωρίς την Δέσποινα, τον Δημήτρη, την Ειρήνη, όλους εδώ πέρα, να μοιραστώ, να μην τους έχω στη ζωή μου. Δεν είναι η Κίτρινη Αποστολή μόνο. Μοιραζόμαστε πολλά πράγματα, πολλές ανησυχίες μας. Έχουμε κοινό στόχο, εγώ αυτό βλέπω. Δεν ξέρω αν θα πω μεγάλες κουβέντες, αλλά νομίζω ότι μέσα από την Κίτρινη Αποστολή γίνεσαι καλύτερος άνθρωπος. Μόνο αυτό έχω να πω. Ειρήνη, τι είναι αυτό που έχεις κερδίσει εσύ πέρα από δυνατούς φίλους και τη δύναμη της προσφοράς? Είναι, ας πούμε, και άνθρωποι που θα μπορούσαν να σταθούν σε ένα προσωπικό σου πρόβλημα που μπορεί να αφορά οτιδήποτε? Αρχικά κερδίζεις όλους τους ανθρώπους που βοηθάς. Τη στήριξή τους στα πάντα, όπως και τη στήριξη τη δική μας εκείνους. Κερδίζεις πολλά πράγματα, ο καθένας το βλέπει με διαφορετική οπτική γωνία και... Αυτή η άνθρωπη, ναι, βεβαίως. Πέρα από όλο αυτό, είναι και η ομάδα. Είναι αυτή η τεράστια αγκαλιά των παιδιών. Ναι. Πέρα από το εθελοντικό κομμάτι, είναι και το θέμα ανθρωπιάς. Και για τον Δημήτρη, και για τη Ροδάνθη, τον κύριο Κώστα, τη Βέντα, την Ειρήνη. Είναι που και το προσωπικό, εκεί μέσα δεν είναι πια προσωπικό. Είναι ομαδικό. Είστε μια παρέα, είστε φίλοι, είστε οικογένεια που απλά έχετε έναν ουσιαστικό στόχο, τη βοήθεια. Ροδάνθη, θέλω λίγο να μου πεις πώς γίνεται ο καταμερισμός των ομάδων μέσα στην Κίτρινη Αποστολή. Βασικά, τα κορίτσια αποφασίζουν. Τρέχουν πάλι τα δάκρυά σου, Ροδάνθη, και εγώ θα σταθώ λίγο σε αυτό. Ενώ δεν μπορείς να δεχτείς αυτήν την ανέχεια που βλέπεις στον κόσμο. Γιατί βλέπουμε πραγματικά μία ευσυγκίνητη γυναίκα. Εγώ το χαίρομαι. Εμένα πάντοτε πιστεύω ότι η τηλεόραση πρέπει να μεταφέρει την αλήθεια. Και εσύ αυτή τη στιγμή, μέσα από τα δακρυσμένα σου μάτια, μεταφέρεις μία ουσιαστική αλήθεια. Είναι δάκρυα χαράς ή θα το πω αλλιώς, είναι δάκρυα χαρμολύπης. Από τη μια είμαστε πολλοί που βοηθάμε, αλλά και πολλοί αυτοί που απαιτούν βοήθεια. Τώρα έχω δακρύσει γιατί με τα κορίτσια, με όλη εδώ την ομάδα, έχω μοιραστεί πέρα από την Κίτρινη Αποστολή πολύ έντονες στιγμές και προσωπικές και της ομάδας. Αυτό όμως που αντιμετωπίζουμε είναι την κάθε περίπτωση τελείως διαφορετικά. Είναι αυτό που είπες, ότι φτάνουμε κάπου που λέμε πώς θα βοηθήσουμε αυτή την οικογένεια. Και εκεί που ξέρουμε ότι μπαίνουμε συναισθηματικά φορτισμένοι είμαστε, απ' την άλλη όμως πρέπει να είμαστε και δίκοπο μαχαίρι. Είναι ο πιο δύσκολος ρόλος για μένα αυτός, δυστυχώς. Και ξέρω ότι πολλές φορές, αν ήταν μόνο η Ροδούλα σαν Ροδούλα, θα βοηθούσε, αλλά επειδή εκπροσωπώ μία ομάδα, πρέπει να είμαι τελείως διαφορετική. Τι είναι για σένα αυτοί οι άνθρωποι, Ροδάνθη? Το έχω πει και τελευταία το είπα στο Face δημόσια, εχθές μάλιστα, ότι είναι οικογένεια πραγματικά όμως. Νομίζω ότι δεν θα μπορούσα χωρίς την Κίτρινη Αποστολή, δεν θα μπορούσα χωρίς την Δέσποινα, τον Δημήτρη, την Ειρήνη, όλους εδώ πέρα, να μοιραστώ, να μην τους έχω στη ζωή μου. Δεν είναι η Κίτρινη Αποστολή μόνο. Μοιραζόμαστε πολλά πράγματα, πολλές ανησυχίες μας. Έχουμε κοινό στόχο, εγώ αυτό βλέπω. Και αυτό που είναι ότι να βοηθήσουμε τους ανθρώπους. Τους ανθρώπους όμως που έχουν πραγματική ανάγκη. Αυτό. Θέλω να σου πω ότι
Έχεις έναν πολύ εξαιρετικό πατέρα που όση ώρα μιλάς δεν σταματά να σε κοιτά σαν να είσαι μόνο εσύ μέσα σε αυτό το χώρο και νομίζω ότι τον έχεις κάνει πάρα πολύ υπερήφανο, όπως και εσύ πρέπει να είσαι υπερήφανη για τον πατέρα σου, γιατί είπες κάτι πολύ σημαντικό στην αρχή της συζήτησης, ότι για μένα ήταν δεδομένη η προσφορά, γιατί είχαμε μια μικρή κίτρινη αποστολή μέσα στο σπίτι μας. Ακριβώς. Θυμάμαι σαν παιδάκι, θα πω ένα περιστατικό που το θυμάμαι πάρα πολύ. Έναν φοιτητή από τα Χανιά, σπούδαζε εδώ, δεν είχε να φάει. Μπορεί να το θυμάται ο μπαμπάς. Δάσκαλος σπούδαζε. Ήρθε και η αδερφή του με ψυχολογικά προβλήματα, δεν είχαν που να μείνουν. Τους έβαλε μέσα στο σπίτι. Κοιμόμουν με την κοπέλα που είχε το θέμα μαζί στο δωμάτιο. Γιατί δεν ήθελαν να τους αφήσουν έξω, με κίνδυνο το οτιδήποτε, χωρίς να τους ξέρουμε. Mm-hmm. Και μετά τους γύρισαν πίσω, το Σαββατοκύριακο τους πήγαιναν στα Χανιά. Σπούδασε το παιδί, έχει την οικογένειά του, έχει παντρευτεί εδώ στο Ηράκλειο, τα παιδιά του είναι 27 χρόνων τώρα. Και εγώ θυμάμαι αυτό, την περίπτωση. Να βάζουν ανθρώπους συνέχεια μέσα στο σπίτι, για να τους βοηθάνε. Άρα ο υπαίτιος για όλο αυτό είναι ο κύριος Κώστας, που επίσης μου έχει δακρύσει. Κύριε Κώστα, νιώθετε υπερήφανος για τα παιδιά σας, α? Κύριε Κώστα, εγώ μ' αρέσει να βλέπω αληθινούς ανθρώπους και μην νιώθετε άβολα για το γεγονός ότι είμαστε σε μια τηλεόραση. Ότι βοηθάς έναν άνθρωπο που έχει ανάγκη να κρατηθεί από το χέρι σου, από τη δική σου τη ζωή. Mm-hmm. Είναι πολλά πράγματα που μπορείς να δώσεις και να φέρεις έναν άνθρωπο σε κίνητρο. Είναι πολλά πράγματα που μπορείς να πεις. Μάλιστα. Ρωτάνε διαρκώς, Δημήτρη, από τα τρόφιμα, από τα προϊόντα, τι ακριβώς συγκεντρώνεται. Υπάρχουν απλός κόσμος που παίρνει τηλέφωνο και μας ρωτάει πώς μπορεί κάποιος, ας πούμε, έστω και από το υστέρημά του, να μπορεί να φέρει στην κίτρινη αποστολή μία τσάντα από κάποια προϊόντα. Τι είναι αυτό που ζητάτε? Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας, είδη προσωπικής υγιεινής, απορριπαντικά, οτιδήποτε μπορεί να χρησιμοποιήσει μία οικογένεια που δεν χρειάζεται ψυγείο προς το παρόν, γιατί σε λίγο καιρό θα έχουμε ρεύμα. Μάλιστα. Και εμείς το ευχόμαστε αυτό με όλη μας την καρδιά. Πάμε να δούμε και ένα ακόμα βίντεο, γιατί θέλω εσείς να αντιληφθείτε και την δυναμική της κίτρινης αποστολής, αλλά μέσα από αυτά τα βίντεο κυρίως θέλουμε να βλέπετε τα πρόσωπα αυτών των ανθρώπων που βοηθούν, γιατί δεν είναι μόνο αυτοί οι 6 άνθρωποι που είναι σήμερα εδώ, είναι πολύ περισσότεροι και αν το πάμε και διαδικτυακά, είναι πάνω από 30.000. Ναι. Δεν έχω αισθανθεί ότι έχω λυγίσει κάποια στιγμή. Ίσα-ίσα νομίζω ότι αυτό μου δίνει και λίγο παραπάνω δύναμη να προσπαθήσω να κάνω το κάτι παραπάνω, διότι κάποιος πραγματικά χρειάζεται. Οπότε νομίζω ότι αυτό δεν με πάει πίσω, αλλά με οθεί περισσότερο έτσι ώστε να κάνουμε και το κάτι παραπάνω και να πεις χαλάλη και μία ώρα παραπάνω. Υπάρχει κάτι που το έχεις δει και εσύ και έτσι σου έχει μείνει μέσα στο μυαλό σου ως μια εικόνα που δεν θα την ξεχάσεις ποτέ? Από τις πολύ έντονες στιγμές ήταν αυτό που λέει η Ροδάνθη, που εγώ είχα δει τις φωτογραφίες πραγματικά που ακόμα αναφέροντας το περιστατικό έρχονται μπροστά μου. Και μετά και η περίπτωση με το σπίτι στα Δειλινά, που επίσης ήταν πολύ μεγάλο όλο αυτό που έγινε. Ναι, πράγματι ήταν πολύ μεγάλο. Εντάξει, είναι γνωστό. Τώρα που είπες για το σπίτι στα Δειλινά, και τότε είχαμε ζητήσει να κάνουμε κάτι γι' αυτό και θα το εκμυστηρευτώ στους τηλεθεατές, ότι έχετε και κάτι επίσης πολύ σημαντικό. Δεν εκθέτεται ποτέ ανθρώπους. Δηλαδή, όταν σου ζήτησα, Δημήτρη, τότε να κάνουμε μία εκπομπή και να κάνω μία σύνδεση με το σπίτι μου, είπες ότι δεν θα ήθελα να παρουσιαστεί το σπίτι, δεν θα ήθελα να εκτεθεί σε καμία περίπτωση αυτή η οικογένεια. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βεβαίως, εγώ θα το πάω λίγο παραπέρα και θα σας πω ότι κάποιες φορές ο κόσμος, εφόσον η οικογένεια το επιθυμεί, πρέπει να το βλέπει για να κατανοεί και τη δύναμη της δικής σας προσφοράς. Θεωρώ είναι μία στιγμή που μας έχει σημαδέψει όλους αυτό. Νομίζω είναι η πιο συγκινητική στιγμή όλα αυτά τα χρόνια. Θέλω να σταθούμε σε αυτή τη σκηνή για το σπίτι, με το σπίτι στα Δειλινά. Τι ακριβώς είχε συμβεί σε αυτό το σπίτι στα Δειλινά? Θα σας πω. Το 2016, τον Αύγουστο, είχα λάβει ένα μήνυμα από ένα φίλο μου ότι θέλω τη βοήθειά σου άμεσα, τη βοήθεια της κίτρινης αποστολής,
για ένα σπίτι που κάγει στα δεινά. Εντάξει, τύχαινε και εκείνη τη μέρα, ήταν τα εγγένεια του καινούργιου μας καταστήματος στο Ηράκλειο. Του λέω, θα το δω και θα σου απαντήσω. Λέει, πρέπει να το δεις, μου λέει, οπωσδήποτε άμεσα. Μου λέει, αν μπορείς και αύριο, ας πούμε, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Πήγαμε, το σπίτι είχε πάρει φωτιά, είχε καεί όλος χερός. Η οικογένεια με 4 ανήλικα παιδιά, ανήλικα κορίτσια, μόνο γονική οικογένεια. Θεωρήσαμε χρέος μας ότι πρέπει να βοηθήσουμε. Εδώ έρχεται σε αντίφαση με όλο αυτό που κάνουμε, ότι εμείς γνωρίζει πλέον όλος ο κόσμος ότι δεν χρησιμοποιούμε χρήματα, ούτε δεχόμαστε χρήματα. Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, να το καταλάβει ο κόσμος ότι θέλετε μόνο προϊόντα μακράς διάρκειας και μετά θα πούμε ότι το έχετε εξελίξει ακριβώς και σε άλλα πράγματα, γιατί η ίδια η κοινωνία σας το ζήτησε. Ακριβώς, ακριβώς. Τότε με μια ανάρτηση στο Facebook και δείχνοντας τις εικόνες, το τι είχε συμβεί στο σπίτι και ζητήσαμε τη βοήθεια, αυτό που έγινε μετά ήταν κάτι το εκπληκτικό. Πόσοι άνθρωποι προσφέρθηκαν να δώσουν πράγματα για να φτιαχτεί αυτό το σπίτι από την αρχή. Άλλοι πρόσφεραν τα ηλεκτρολογικά, γιατί είχαν καεί τα πάντα, δεν είχε μείνει τίποτα. Άλλοι πρόσφεραν εθελοντικά να έρθουν να τα φτιάξουν. Άλλοι να βάψουν το σπίτι. Άλλοι μετά να φτιάξουν, να πάρουν τα κρεβάτια. Άλλοι να πάρουν τα ηλεκτρικά. Και μέσα σε 38 μέρες η οικογένεια μπήκε σε ένα σπίτι που ήταν πολύ καλύτερο από αυτό που κάγει. Πώς ήταν η αντίδραση αυτής της οικογένειας, γιατί όταν καίγεται το σπίτι σου, ακόμα και για τους ανθρώπους που έχουν την οικονομική δυνατότητα να το αποκαταστήσουν, να το φτιάξουν από την αρχή, είναι σοκ. Δηλαδή, ακόμα και αν κάποιος άνθρωπος που είναι οικονομικά καλά, δει το σπίτι του να καίγεται, είναι πολύ μεγάλο σοκ. Είναι ο προσωπικός του χώρος που καίγεται, μια ολόκληρη ζωή που καίγεται, φωτογραφίες που καίγονται, αντικείμενα αξίας ή συναισθηματικής αξίας που καίγονται. Εδώ όμως μιλάμε και για μια οικογένεια που δεν είχε τη δυνατότητα να επαναφέρει το σπίτι στην προηγούμενη σε κατάσταση. Σε καμία περίπτωση δεν είχε τη δυνατότητα. Πώς αντιδρά αυτή η οικογένεια? Σίγουρα, οι ευχαριστίες προς την κύρια αποστολή ήταν πάρα πολύ μεγάλες. Δεν το συζητάμε αυτό. Ακόμα και τώρα, μετά που έχουν περάσει 3 χρόνια, την οικογένεια αυτή συνεχίζουμε να τη βοηθάμε. Είναι ωφελούμενοι μας. Θα μείνω μόνο στην κουβέντα της μεγάλης κόρης της οικογένειας, ότι μας είπε ότι πλέον μας θεωρεί όλους εμάς, μέλος της οικογένειάς της.